Δεν πάει να κάνουμε το πολύ σοβαρό. Πολύ περισσότερο όταν μια συζήτηση είναι και τόσο χαλαρή σαν και αυτή η Τζέννη. Και τώρα μου λες ότι μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και κατεβάζεις μέσα στο καλάθι οτιδήποτε σου γυαλίσει, αλλά είναι τα ζώα σου τα οποία φροντίζουν να μην πόσα υπερβείς τις ημερομηνίες λήξεως. Για πόσα ζώα μιλάμε, δεν κατάλαβα. Α, καλά, είναι τα παιδιά μου, είναι μέλος. Μέλη της οικογένειας και δικά μου και του αντρός μου βέβαια. Αυτή τη στιγμή μένουμε σε διαμέρισμα. Έχω 8 γάτες, ένα σκύλο. Μέσα. Ναι. Αλλά δεν μυρίζει το σπίτι καθόλου. Όχι, δεν κατάλαβα. Έχεις 8 γάτες και ένα σκύλο μέσα στο σπίτι. Ναι. Ναι. Και μια άλλη κατηγορία που είναι κάτω, καμιά τριανταριά, τα οποία ταΐζουμε. Και ό,τι άλλο λάχει. Που πολλές φορές βρίσκουμε γατάκια εγκαταλελειμμένα. Όχι, ποτέ ράτσας. Ο σκύλος. Το ίδιο. Πώς τον λες? Τιν. Τιν λέω. Τιν. Όταν το βρήκα ήταν 4 μηνών και νόμιζα ότι ήταν αγοράκι. Και όταν το τελικά το πιάσα, το πήρα στον κτηνίατρο, μου λέει απέκτησε κόρη. Εγώ το φώναζα Μαξ. Έτσι, ώστε να το. Και μου είπε απέκτησε κόρη και ο Μαξ έγινε Μαξίν. Α. Πολύ, εν πάση περιπτώσει. Και τα γατάκια σου τι ονόματα του είχες? Πολλά, τα περισσότερα τους δίνω ονόματα από θεατρικούς ήρωες. Βέβαια πρέπει να περιέχει μέσα το όνομα κάτι έντονο, το τσ, το δικάσιος ένας ήταν. Ο άλλος ήταν είναι η Ραμπούλα, η Φόνσια. Έχω και το τελευταίο που απέκτησα που για μένα είναι ο Πρόζακ. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το Πρόζακ. Mm-hmm. Είναι ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Ένα φάρμακο που κυκλοφορεί πάρα πολύ στην Ευρώπη. Είχαμε κάνει και ρεπορτάζ. Ναι. Το Πρόζακ είναι αυτό που είχε πάρει ο οδηγός. Της λέει έχει πάρει Πρόζακ. Εκεί, από εκεί το θυμάμαι το όνομα. Στην Αμερική λένε, Πρόζακ, μάλιστα όταν δουν έναν άνθρωπο έτσι λίγο εύθυμο, του λένε Are you on Prozac? Βρέθηκε στο αίμα του. Βρέθηκε στο αίμα του Πρόζακ. Είναι ευρείας κατανάλωσης, εγώ δεν το παίρνω φυσικά, αλλά για μένα είναι το Πρόζακ μου αυτό. Ο Ανρί Πολ, τώρα που θυμάμαι και το όνομα του συγχωρεμένου. Ναι. Ο Πρόζακ, ο Στριμόδουρος. Πώς δεν έβαζε κανέναν Οθέλο? Δεν το ήθελα, ήταν πολύ κοινό αυτό. Αλλά έχω βγάλει, τώρα είναι και πολλά άλλα γατάκια που είχα και τα έχασα βεβαίως. Δηλαδή είχα 2 εραστές γάτους. Δηλαδή η σχέση μας ήταν ερωτική καθαρά. Κοιμούνται πάνω στο κρεβάτι? Ναι, βέβαια. Έχουμε ένα κρεβάτι 2 μέτρα. Κοιμόμαστε πάρα πολύ έτσι και οι δυο μας έτσι γιατί είμαστε... Δεν κρίνει ο άντρας? Καθόλου, εκείνος περισσότερο. Α, είναι φιλόζωο. Ας, αλίμονο. Πιο πολύ από μένα. Ποια είναι τα αγαπημένα σου χρώματα? Το μαύρο και το καφέ. Για κάποιον συγκεκριμένο λόγο? Μ' αρέσει, με ξεκουράζει και νιώθω ότι έτσι είμαι μέσα πάντα. Δεν είναι όμως έτσι καταπιεστικά? Όχι. Ξέρετε πώς θα τα βάλεις. Γεννήθηκες στην Ιερουσαλήμ? Ναι, και μεγάλωσα στα 9 μου χρόνια. Πας στους Άγιους Τόπους? Πήγα μία φορά μόνο, δεν τολμούσα να πάω όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί φοβόμουν, ήταν ευτυχισμένα αυτά τα πολύ παιδικά μου χρόνια. Ήταν πολύ ωραία η ζωή μας τότε. Αλλά φύγαμε σαν πρόσφυγες. Και ήταν το σπίτι μας εκεί, υπήρχε η ελληνική παροικία, η λέσχη. Εμείς οι Έλληνες στο εξωτερικό είμαστε καμιά φορά πιο Έλληνες από εσάς. Το συμφωνώ. Το συμφωνώ. Και αγαπούμε πιο πολύ την Ελλάδα από εσάς. Είναι φυσικό αυτό. Λοιπόν, είχαμε τη λέσχη, είχαμε το θεατρικό όμιλο, είχαμε το σχολείο, νηπιαγωγείο και γυμνάσιο. Μεγάλη παροικία Ελλήνων. Και το σπίτι μας, το δικό μας το χάσαμε, μας το πήραν οι Εβραίοι. Το σπίτι της γιαγιάς μου και του παππού μου υπήρχε και θα πήγαινα εκεί όπου ακόμα ήταν η οικογένειά μου, δηλαδή ο θείος μου και η θεία μου και τα ξαδέρφια μου. Αλλά φοβόμουν γιατί όταν είσαι μικρός τα βλέπεις όλα μεγάλα και ωραία και δεν ήθελα να το χαλάσω αυτό το όνειρο που είχα, αυτό το πορτρέτο που έβλεπα. Δηλαδή πότε είναι η τελευταία φορά που πήγες? Η μόνη φορά που πήγα ήταν πριν 2 χρόνια. Α, πως είχε πρόσφατα το σπίτι πήγε? Υπάρχει ακόμα. Είναι διατηρηταίο, είναι 100 χρονών και. Και μένουν δικοί σας άνθρωποι. Μένει η θεία μου τώρα. Μένει. Εσύ είχες και στο συγγενικό σου περίγυρο και πατριάρχη. Πατριάρχη εξαγχιστίας. Δηλαδή ήταν ο θείος της ξαδέρφης μου.
Ο θείος του θείου μου. Παντρεμένος. Από την πλευρά τη δική μας ήταν ο θησαυροφύλακας του Πατριαρχείου. Όλοι είμαστε παπαδοπέδια. Δηλαδή, οι Έλληνες που κατέβηκαν στην Παλαιστίνη από την Ελλάδα ήταν λόγω του Πατριαρχείου. Και φύγατε από τη Ιερουσαλήμ και πήγατε πού? Ήρθαν στην Κύπρο, πρώτα στην Αίγυπτο, γιατί είχαν μεταθέσει τον πατέρα μου εκεί. Δηλαδή, μάλλον είχε πάει ο πατέρας μου για ένα συνέδριο εκεί. Ήταν διευθυντής μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Μάλιστα. Που στεγαζόταν Αγγλικής, που στεγαζόταν τα γραφεία για τη Μέση Ανατολή στην Αίγυπτο. Και πήγαμε μαζί του εκεί 8 μήνες, ώσπου να δούμε αν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω στην Παλαιστίνη. Δεν μπορέσαμε. Και έτσι αυτή η Παλαιστινέζικη οικογένεια ήρθε στην Κύπρο. Δηλαδή ρωτήσαν τον πατέρα μου πού θα ήθελε να πάει, εδώ στην Κύπρο δηλαδή ή στον Buenos Aires. Και φυσικά προτίμησε την Κύπρο. Πρώτο γιατί ήταν ένα ελληνικό μέρος, ελληνόφωνο. Και δεύτερο γιατί ερχόμασταν εδώ πριν να φύγουμε από την Παλαιστίνη. Κάθε καλοκαίρι ερχόμασταν και περνούσαμε τα καλοκαίρια μας στις Πλάτρες, που ήταν ένα μαγευτικό μέρος και είναι ακόμα ένα μαγευτικό μέρος. Έχω πολύ καιρό να πάω βέβαια. Και περνούσαμε εδώ τα καλοκαίρια μας. Θέλω τώρα πολύ κοινές ερωτήσεις που θα σου κάνω τώρα, αλλά κάποια φορά έχουν και την αξία τους. Ο καλύτερος σου ρόλος που έχεις κάνει και τον ρόλο που θέλεις να κάνεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο καλύτερος, αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Κάποιος όμως πρέπει να σε γέμισε περισσότερο, δεν μπορεί. Νομίζω ότι ένας ρόλος που χάρηκα πολύ ήταν η Ζαχανασιάν, που είναι ένα έργο του Ντιούριον, η επίσκεψη της γυριάς κυρίας. Mm-hmm. Έκανε τη γυριά κυρία. Δεν είναι μόνο αυτός βέβαια που χάρηκα πολύ. Ήταν και ένας άλλος ρόλος που το θεωρώ σταθμό, με την έννοια ότι έγινε μια στροφή. Η Φιλομένα Μαρτουράνο, όταν την πρώτο έπαιξα, μέχρι τότε έπαιζα μόνο τις μελαγχολικές κοπέλες, τις δραματικούς ρόλους. Μελαγχολικές κοπέλες, κοσμικές κυρίες, διάφορα τέτοια. Και ξαφνικά είχα την ευκαιρία, δηλαδή αυτός ο ρόλος με άγγιξε πάρα πολύ και ζήτησα οντισιό από τον άντρα μου να το... γιατί δεν θα μου το έδινε, ήθελα να το δώσει κάπου αλλού. Σε μια πολύ ωραία ηθοποιό φίλη μου, έτσι πολύ αφράτη και μου λέει, αποκλείεται. Λέω, δοκίμασέ με. Και έτσι και έγινε και θα έλεγα ότι ήταν σε ευτυχισμένες μου στιγμές και νομίζω ότι και στον κόσμο είχε την ίδια τύχη. Και έναν ρόλο που θέλεις να παίξεις οπωσδήποτε? Θα ήθελα να παίξω, να ολοκληρώσω έναν κύκλο που κάνω, να κάνω την Κλυτεμνίστρα, την Εσχύλια Κλυτεμνίστρα. Mm-hmm. Γιατί έχω κάνει, νομίζω... Τι το ιδιαίτερο έχει κάτι την απόψη σου που να θέλεις οπωσδήποτε να τον παίξεις τον ρόλο αυτό? Αυτό που είπα είναι, θέλω να τον ολοκληρώσω τον κύκλο. Έχω κάνει την Εσοφόκλεια. Okay. Είναι αυτές οι ηρωίδες... Απλά και μπορεί να κλείσει ο κύκλος, όχι για να... Όχι. Και για να. Γιατί εδώ η Κλυτεμνίστρα εμφανίζεται αμήλικτη, όπως θεωρείται κιόλας αμήλικτη. Και ως τώρα την έχω αγγίξει στις πιο ανθρώπινες τις πλευρές. Τόσο στις άλλες τραγωδίες, την Σοφόκλεια, την Ευρυπίδη, η Σοφόκλεια, εντάξει, ίσως και εκεί να μην είναι τόσο, ανθρώπινη, αλλά πάλι είναι, θα έλεγα. Στην Ευρυπίδη, όπου είναι η μάνα, στην Ιφηγένεια Ναυλίδη, και έχω κάνει δύο σύγχρονες κλυτεμνίστρες, μία του Καμπανέλη, από το Γράμμα στον Ορέστη, που πάλι είναι στα τελευταία χρόνια με πολύ ευτυχισμένη στιγμή, και ένα άλλο κείμενο της ακαδημαϊκού της Μαργκαρίτ Γιουρσενάρ, η Κλυτεμνίστρα. Εκεί πρώτο δικαιώθηκα για αυτό που έλεγα για την Κλυτεμνίστρα, ότι για όνομα του Θεού δεν είναι αρνητική αυτή η ηρωίδα, όπως και η Μύδια βέβαια. Που την έχω κάνει κι αυτή. Στην καριέρα σου έπαιξες περισσότερους ρόλους του κλασικού και αρχαίου ρεπερτορίου, ήσουν πιο πολύ του δράματος ή της κωμωδίας? Με κατατάσσουν περισσότερο στο δράμα. Ναι. Αλλά έχω κάνει κωμωδίες λίγες και καλές. Σου πάει? Μ' αρέσει. Κάτι το οποίο είναι ξένο για μένα, είναι πιο εύκολο να το περιποιηθώ. Κάτι που μου είναι πολύ δικό μου είναι δύσκολο. Ξέρεις όμως ότι όλοι, έχω πολλούς καλούς φίλους ηθοποιούς στην Ελλάδα, μου λένε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξεις κωμωδία παρά δράμα. Ασφαλώς. Η επιθεώρηση είναι κάτι που δεν θα άγγιζα ποτέ. Καλά, το σέβομαι και το φοβάμαι. Έτσι όπως έχει καταντήσει, δεν θα τολμούσα. Όπως και να είναι. Όπως και να είναι, πάλι εγώ δεν θα το τολμούσα. Ή όπως ήταν. Ή ακόμα και αυτό που τραγουδάς. Θα μπορούσε.
Δυστυχώς τραγουδώ, αλλά όχι ότι έχω ωραία φωνή. Ναι, είναι χορεύεις. Πάλι. Άρα έχεις τα προσόντα του να κάνεις show on stage, έτσι. Ναι, αλλά αυτό το πολύ άμεσο με το κοινό, δηλαδή αυτό το να παίξω με το κοινό και να τον κοιτάξω στα μάτια και να τον βλέπω πράγματι και να αντιδράσω με μια του μούτα, θα με σοκάρει. Γιατί κοιτάζω μεν κάτω, εισπράττω από το κοινό, αλλά είναι, υπάρχει πάντα, ο τέταρτος στίχος υπάρχει. Έχεις εισπράξει την απογοήτευση, έχεις δει από κάτω έτσι πολύ πρόσωπα και το χλιαρό χειροκρότημα. Ναι, ακόμα και το έσχος. Δεν το έχω γευτεί για μένα, ναι, αλλά για την παράσταση. Βαρύ, πολύ άσχημο πράγμα. Ναι. Και ποια παράσταση αυτό... Δεν θα ήθελα να πω. Καλά, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν θα ήθελα να το πω αυτό. Ήταν βαλτό. Εκείνο το βράδυ. Βαλτό, αλλά τι έκανες και το βράδυ, δεν πήγες στο καμαρίνι σου. Έκλαψες. Έκλαψα και κλαίω ακόμα. Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είσαι συναισθηματικός άνθρωπος. Νομίζω ναι, πολύ. Είσαι σκληρός. Όχι, δεν είμαι σκληρή. Ίσως θα έπρεπε να ήμουν λίγο. Δηλαδή για να δέσει η μαρμελάδα, δεν τα έχω αυτά εγώ. Τζένι, αν σου πει τώρα σκαθέτσι ότι εδώ πρέπει να κλάψεις, πόσο εύκολα θα κλάψεις. Αμέσως. Για κλάψα μου, Τζένι. Αμέσως. Όχι, μην μου κλάψεις. Ξέρω παρακαλώ, που χαμογέλα μου, σε παρακαλώ, γέλα μου. πες μου κάτι για να γελάσουμε. Και στην κομμωδία ακόμα χρησιμοποιώ το κλάμα, όταν μελετώ. Με ελευθερώνει. Πόσο ταυτίζεσαι με τους ρόλους σου. Πολύ. Πολύ. Αλλά βέβαια αυτό είναι, το κουβαλάω και στη ζωή μου, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν είμαι εκτός σκηνής είμαι πάλι η ηρωίδα που παίζω στη σκηνή. Ναι, δεν σε επηρεάζει στην καθημερινότητά σου τις μέρες που παίζεις αυτές τις παραστάσεις. Όχι, ξέρω να κλείνω την πόρτα μόλις φύγω από τη σκηνή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν γινόταν θα είχαμε καταστραφεί. Είναι σαν, για μένα το θέατρο, η σκηνή, εκτός του ότι βέβαια είναι ένας ναός, όλα αυτά τα πράγματα που είναι γνωστά και τα ξέρουμε για μας, για μια μεγάλη μερίδα ηθοποιών θα έλεγα, που αγαπούν το θέατρο και που μάθανε έτσι ένα καλό θέατρο. Αλλά από την άλλη λειτουργεί σαν κάθαρση, σαν να βρίσκομαι με τον πνευματικό μου, σαν να βρίσκομαι με τον ψυχίατρο μου. Και όταν βγω από εκεί υπάρχουν γεύσεις, αλλά δεν το κουβαλάω. Αλίμονα, θα είχα τρελαθεί. Θυμάμαι μία φορά που κάθομαι σε ένα τραπέζι με δύο ζευγάρια που τα έβλεπα για πρώτη φορά στη ζωή μου, που τα είχαν φέρει κοινοί φίλοι, έτσι να φάμε όλοι μαζί. Και με ρωτάει ο κύριος, ένας από τους κύριους, τι γίνεται, τι νέα είχαμε σήμερα, δεν είδα τηλεόραση για τις ειδήσεις. Επειδή βγαίνω κάθε βράδυ τις ειδήσεις στην Αθήνα. Και λέω, ξέρεις, σήμερα είχαμε αυτό και αυτό και αυτό. Και διαπιστώνω ότι μία από τις δύο κυρίες γελάει. Γέλαγε. Κύριζω και την κοιτάω. Κατάλαβε. Και μου λέει, με συγχωρείτε. Αλλά είναι σαν να σας βλέπω μπροστά στην τηλεόραση τώρα. Και με έπιασε το γέλιο. Και σαν άσχημα. Και όπως είχα σταθεί για πρώτη φορά άσχημα, όταν βγαίνοντας από ένα σανσέρ στη Μακεδονία, παλά στη Θεσσαλονίκη το ξενοδοχείο, πέφτει πάνω σε έναν κύριο που μου λέει, «Α, καλέ ο Κουίκ που παίζει στην τηλεόραση». Βλέπω λοιπόν ότι, ναι, σαφέστατα, ο κόσμος εισπράττει κάποια πράγματα από εμάς και εισπράττουμε και εμείς από εκείνον. Το αιτούμενο είναι του πώς μπορούμε, λειτουργώντας ο καθένας από το δικό του το μετερίζει αυτής της business που λέγεται ΜΜΕ, θέατρο, κινηματογράφος, οτιδήποτε, να είμαστε όσο μπορούμε ίσως πιο ειλικρινείς μαζί του. Αυτό είναι το στοχυριότητα. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν σκέφτομαι πολλές φορές και εμπορικά. Και τι θα κερδίσω και αν αυτό που θα πω θα πουλήσει.